Λοιπόν, ακούστηκαν αρκετές απόψεις και έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ποιος ή ποια θα ακολουθήσει στο κάδρο των υποψηφιότητων για την πλεομάδα. Παρακαλώ να ξεκινήσει η διαδικασία της ψηφοφορίας και θα τα πούμε στη συνέχεια. Θέλω να το πειράξω. Χάσαμε τρίτη θεσσαλία. Δεν μπορώ να ψήσω κάποιον άλλον. Γιώργος Σημακόπουλος. Σέβομαι την ψήφο που δίνει οποιοσδήποτε παίχτης στον οποιοδήποτε συναθλητή. Δεν με ενδιαφέρουν οι ίντρικες, οι κόντρες και τα μαγειρέματα. Εγώ θα πορεύομαι με την αξία και την σκέψη μου στο να προοδεύσει η ομάδα των μπλε, η ομάδα των μαχητών και θα συνεχίσω να ψηφίζω με αγωνιστικά κριτήρια αυτό που πιστεύω. Νικόλας Αγόρ. Ψηφίζω τη Ρία όπως ψήφισα και χθες. Πιστεύω το γυναικείο κομμάτι είναι πιο αδύναμο. Είμαι ανάμεσα στη Ρία και τη Στέλλα, αλλά θεωρώ ότι η Ρία είναι πιο αδύναμη και αγωνιστικά και στην καλύβα τα κάνει όλα άνω κάτω. Δεν σε ψηφίζω για την αγωνιστικότητά σου μόνο σήμερα, αλλά ψηφίζω και για την υποκρισία, για την άθλια συμπεριφορά, για τα ψέματα και για ό,τι έχεις προκαλέσει. Για να παραμείνεις έστω και μια εβδομάδα με κάθε κόστος, κάνοντας ό,τι περνάει από το μυαλό σου. Η ομάδα μίλησε. Η απόφαση έχει πάρθει. Γιώργος Ασημακόπουλος. Στέλλα. Νικόλας Αγόρου. Ρία. Μέχρι τώρα έχουμε ισοψηφία για Γιώργο, Νικόλα, Στέλλα και Ρία. Υπάρχει μια αρκετά μεγάλη διασπορά. Μαργαλένα, πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Τι θα γίνει? Περίεργα τα πράγματα. Δεν ξέρω. Τα ονόματα, τα τρία που περίμενα να ακούσω, τα άκουσα. Το Ασημακόπουλο νομίζω ήταν μια άκυρη ψήφος.
Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί πραγματικά. Και τα τρία αυτά παιδιά έχουν ακουστεί. Ενώ έχει πέσει στο τραπέζι το όνομά τους. Χθες ψηφίστηκε η Στέλλα, ψηφίστηκε η Κυρία, ψηφίστηκε και ο Νικόλας. Κωνσταντίνε. Το μόνο που με... Κοίτα, εγώ δεν βρίσκω μεγάλες διαφορές στο αντικό κομμάτι. Δηλαδή, ο Αγόρου δηλαδή, πόσο χειρότερος είναι από τον Ασημακόπουλο. Ή ο Ασημακόπουλος πόσο καλύτερος από τον Αγόρου. Τώρα, αυτά που βλέπω, εντάξει, αναμενόμενο. Ξαναλέω, χωρίς να θέλω να κάνω αβάντα στη Στέλλα, πιστεύω ότι η Στέλλα από τα ονόματα που είδαμε είναι ένα level πάνω. Ένα level πάνω. Δεν μπορώ να συγκρίνω τώρα αγόρια με κορίτσια, αλλά τη Στέλλα δεν θα την έβλεπα ποτέ στην κάλπη. Τάκη. Βλέπω ότι σήμερα το όνομα του Νίκου, του Αγόρου, στην κάλπη μέσα και του Σημακόπουλου. Και εκτιμώ ότι δεν είναι σωστό να ψηφιστούν άντρες από την ομάδα. Εγώ, δικιά μου εκτίμηση. Διότι και τα δύο τα παιδιά είναι δυνατά. Ειδικά ο Γιώργος το έχει δείξει τις τελευταίες μέρες. Εγώ εκτιμώ ότι θα ψηφιστεί η Ρία ή η Στέλλα. Λοιπόν, τρεις υποψήφοι μέχρι στιγμή στην μπλε ομάδα. Τέσσερα άτομα βλέπω στις τέσσερις πρώτες ψήφους. Για να συνεχίσουμε. Ρία. Δεύτερη ψήφος για τη Ρία. Αγόρου. Δεύτερη και για τον Νικόλα. Ρία. Νικόλας. Τάκη, δεν το περίμενες, αλλά έχει πάρει ήδη τρεις ο Νικόλας και μένει μία τελευταία ψήφος. Και βλέπω ισοψηφία από την Ρία. Τι να πω, Γιώργο, εντάξει. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Μην σας κρατάσω αγωνία. Προφανώς ο Γιώργος Ασημακόπουλος δεν κινδυνεύει. Η Στέλλα με μία ψήφο δεν κινδυνεύει και αυτή επίσης. Η Ρία και ο Νικόλας είναι στις τρεις ψήφους. Η τελευταία ψήφος γράφει το όνομα. Της Ρίας Κολοβού. Άρα η Ρία είναι υποψήφια της βραδιάς.